Τα καναρίνια έχουν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιδιότητα. Η ιδιότητα αυτή είναι το ότι κοιμούνται γαμάτα. Ένα καναρίνι ως κλασικό πουλί για να κοιμηθεί διπλώνει το λαιμό και χώνει τα μούτρα του μέσα στα πούπουλά του. Με αποτέλεσμα να γίνεται σχεδόν ημισφαιρικό. Επίσης το καναρίνι κοιμάται όρθιο και πολλές φορές στο ένα πόδι. Οπότε καταλήγεις να έχεις στο σπίτι σου ένα κλουβί το οποίο μέσα έχει ένα κοιμόμενο μπαλάκι του τένις το οποίο στέκεται στο ένα πόδι. Χαίρετε Αλάνια. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι αρκετά σοβαρό και ενδιαφέρον. Ή και όχι, το οποίο έχει να κάνει με την πορεία της ανθρωπότητας και θα μπορούσε να αποτελεί και αποτελεί επιχείρημα vegan. Και ναι, αντιλαμβάνομαι ότι μόλις κλείσατε το βίντεο η μισή από εσάς, αλλά θα συνεχίσω για τους υπόλοιπους μισούς, εκ των οποίων η μισή θα κλείσουν το βίντεο σε μισή σελίδα από τώρα. Το κρέας, σαν κρέας, δεν αποτελεί καλή επιλογή ως κύριο στοιχείο της ανθρώπινης διατροφής. Όχι απαραίτητα με την έννοια της άμεσης υγείας, αλλά με βάση το πόσο βλαβερή είναι η εντός εισαγωγικών παραγωγή του. Δεν θα επικεντρωθούμε προφανώς στο ότι λόγω κρεατοφαγίας βασανίζονται ζώα, αλλά θα επικεντρωθούμε στο κατά πόσο η παραγωγή κρέατος, φράση που ίσως είναι politically incorrect, αυτό θα διευκρινιστεί στα σχόλια. Θα επικεντρωθούμε τέλος πάντων στο κατά πόσο η παραγωγή κρέατος επηρεάζει έμεσα και αρνητικά τον άνθρωπο. Ας μιλήσουμε με αριθμούς. Αριθμούς που πήρα από ένα βίντεο και δεν τους διπλοτσέκαρα ποτέ. Το βίντεο ήταν από το κανάλι είναι Νάτσελ. Όπως και να έχει άκου αυτά εδώ τα ποσοστά. 83% των χρησιμοποιούμενων για λόγους φύτευσης χωραφιών, αυτό θα ακουγόταν πολύ πιο δραματικό αν το έλεγα με περισσότερη εφράδια, αλλά δεν γαμιέται. 83% λοιπόν των χρησιμοποιούμενων για φύτευση χωραφιών τα χρησιμοποιούμε για να φυτεύουμε τα φυτά που ταΐζουμε τα ζώα της κτηνοτροφίας. 27% του γλυκού νερού χρησιμοποιείται για να ποτίζουμε τα φυτά αυτά που ταΐζουμε τα ζώα. Επίσης υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αναποτελεσματικότητα στην εντός εισαγωγικών μετατροπή της φυτικής τροφής σε ζωική τροφή. Δηλαδή, μία γελάδα δεν μετατρέπει όλη τη φυτική τροφή που τρώει σε κρέας. Για την ακρίβεια, μετατρέπει σε κρέας μόνο το 4% της συνολικής πρωτεΐνης που τρώει και το 3% των Το 4% συνολικής πρωτεΐνης που τρώει και το 3% των συνολικών θερμιδών που τρώει. Μια γελάδα για να παράγει 1 κιλό κρέας πρέπει να φάει 25 κιλά φυτικής τροφής. Γρασίδι, πεπόνια, λάχανη. Δεν έχω ιδέα τι τέζουν τις αγελάδες. Ξέχασα να κρατήσω σημειώσεις για το συγκεκριμένο κομμάτι. Πλάκα κάνω, δεν ξέχασα να κρατήσω σημειώσεις. Απλά ανάλογα για ποιο λόγο θες την αγελάδα, για παραγωγή κρέατος ή για παραγωγή γάλακτος, υπάρχουν διάφορες ράτσες με διάφορες διατροφές που μπορείς να τις κάνεις. Και γενικά υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες για να σε προκαλέσουν τάσεις αυτοκτονίας και ανέβρισμα. Το point είναι ότι με όλη αυτή την αναποτελεσματικότητα της μετατροπής της φυτικής τροφής στη ζωική τροφή, θα μπορούσαμε με όλη αυτή την τροφή που ξοδεύουμε για να ταΐζουμε τα ζώα της κτηνοτροφίας, απλά να τη δώσουμε ως φυτική τροφή απευθείας σε ανθρώπους και απλά να μπορούμε να θρέψουμε εξτρά 3,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ας μην ενθουσιαζόμαστε όμως, καθώς θα ήταν 3,5 δισεκατομμύρια vegans. Αυτοκτόνησε και μόνο στην ιδέα. Επιπροσθέτως, πολυσύλλαβες λέξεις, το 15% των αερίων υπευθύνων για το φαινόμενο θερμοκηπίου παράγονται ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης κρέατος. Εκτός από το ότι οι αγελάδες κλάνουν εξαιρετικά πολύ, το κρέας πρέπει να μεταφερθεί, να επεξεργαστεί κλπ. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, όλο αυτό δαπανά ενέργεια. Και όλο αυτό είναι μαζί και με το ότι δαπανάμε φυτικές τροφές για να ταΐσουμε τα ζώα αυτά, όπου το 1 κιλό για να βγει κρέατος χρειάζεται 25 κιλά φυτικής τροφής. Γενικά είναι κάτι αρκετά δαπανηρό το να παράγεις κρέας και γι' αυτό το κρέας είναι και πιο ακριβό από τα φυτά. Τώρα, έχοντας περάσει αρκετά λεπτά ακουγόμενος ως vegan, να σε εξηγήσω γιατί ο veganισμός δεν είναι απαραίτητα η λύση. Θα το εξηγήσω εντελώς συνοπτικά. Α. Ο κόσμος τρώει πάρα πολύ κρέας διότι το κρέας γαμάει σαν γεύση και σαν υφή. Ο κόσμος όμως θα μπορούσε να επιβιώσει και τρώγοντας το 50% του κρέατος που τρώει τώρα. Και αν έχει το 50, τουλάχιστον το 80% του κρέατος που τρώει τώρα. Και αν τρώει το 80% του κρέατος που τρώει τώρα, αυτή η 20% μείωση είναι αρκετή μαζί με ουσιαστικά, ας το πούμε, εξέλιξη του τρόπου παραγωγής, μεταφοράς, επεξεργασίας κλπ. Κρέατος, καθώς και με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ. Ούτως ώστε να είναι λιγότερο βλαβερό το να τρώει ο άνθρωπος κρέας. Δεν είναι ότι, ας σταματήσουμε να τρώμε κρέας για να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον, γιατί άμα είναι να σταματήσουμε να τρώμε κρέας για να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον, τότε να μην οδηγάμε και αμάσια για να πηγαίνουμε παντού με τα πόδια. Ένα συνδυασμός γενετικά τροποποιημένων ζώων, ας το πούμε μεταλλαγμένων, αρκεί να είναι ασφαλή για βρώση από άνθρωπο, για φάγωμα από άνθρωπο,
άνθρωπο, σε συνδυασμό με πιο οικολογικά οχήματα τα οποία θα μεταφέρουν τα ζώα αυτά και πιο οικολογικά μηχανήματα τα οποία θα, ας το πούμε, δεν θα μολύνουν τόσο πολύ το περιβάλλον καθώς επεξεργάζονται το κρέας, είναι μια αρκετά καλή λύση για να μην χρειαστεί να γίνεις vegan. Και θα με πεις τώρα, γιατί απλά να μην γίνεις vegan? Και η απάντησή μου σε αυτό είναι το ότι είμαστε ακόμα στο α. Β. Λόγος που ο βιγκανισμός δεν είναι η λύση. Στο βίντεο θα μιλήσουμε για το ότι ουσιαστικά πρέπει να υπάρχει ισορροπία στην διατροφή. Θέλεις εξαιρετικά πάρα μα πάρα πολύ ψάξιμο για να μην έχεις όντως ελλείψεις όντας vegan. Επίσης, υπάρχουν κυριολεκτικά μια χούφτα φυτικές τροφές που περιέχουν αρκετή πρωτεΐνη. Η υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη είναι γενικά ειδικότητα των ζωικών τροφών, γι' αυτό και σπάνια βλέπεις vegan αθλητές. Διότι, όπως και να το κάνουμε, το στήθος κοτόπουλο έχει και γαμό της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη. Για την ακρίβεια, παίζει να έχει την διπλάσια περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη από το πιο πρωτεϊνούχο φυτικό τρόφιμο, αν εξαιρέσουμε το σεϊτάν που είναι 75% πρωτεΐνη. Παρένθεση. Τελευταία, παίζει μια μαλακισμένη μοδούλα όπου ο κόσμος δεν θέλει να τρώει γλουτένη. Προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο να μην τρώει κρέας, το οποίο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη μεταξύ άλλων που κάνει κακό κλπ. Αλλά και ταυτόχρονα θέλουν ο κόσμος να μην τρώει γλουτένη που είναι φυτική πρωτεΐνη. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, πάμε παρακάτω. Όπως και να έχει, μπορεί το σεϊτάν να είναι φυτική τροφή και να περιέχει 75% πρωτεΐνη, αλλά φαίνεται εδιαστικό και δεν αποτελεί επιχείρημα για τους vegans, διότι υπάρχει και ηλεκτρικό αμάξι το οποίο είναι πιο γρήγορο από το Fiat 2800 του 1939. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γενικά τα ηλεκτροκίνητα αμάξια είναι πιο γρήγορα από τα βενζινοκίνητα. Για να μην αναφέρω την ύπαρξη μη vegan υπερτροφών όπως είναι το αυγό, το οποίο εκτός από το ότι έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη από τις περισσότερες φυτικές τροφές και δεν θα το γκουγκλάρω καν για να διπλοτσεκάρω, το υπόλοιπο που δεν είναι πρωτεΐνη είναι βιταμίνη Α, βιταμίνη B12, βιταμίνη C, βιταμίνη C, έχει το αυγό βιταμίνη C ρε φίλε, κάτσε λίγο. Όχι, εντάξει, κάνα μαλακία στην έρευνα, δεν έχει το αυγό βιταμίνη C. Βιταμίνη D, ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο και ακόμη 5-6 πράγματα που είναι απαραίτητα για το σώμα. Τώρα, όντας μη vegans, παραταΐζουμε τις κότες για να γεννάνε αυγά κάθε μέρα για όλη τους τη ζωή? Σίγουρα, αλλά στην τελική το point είναι ότι μπορεί ο vegan να σκέφτεται ότι «Α, κάτσε, περίμενε, άμα τρώμε κρέας επιβαρύνουμε το περιβάλλον και βασανίζουμε τα ζωάκια». Άλλος όμως μπορεί να σκέφτεται ότι «Όπα, κάτσε, περίμενε, το κάθε στυλός ρε φίλε, το κάθε χαρτί, το κάθε μαντιλάκι για τέτοια, ο κάθε μεγεθυντικός φακός και το κάθε χαρτομάντιλο για να φτιαχτεί μολύνει το περιβάλλον. Βασανίζεται κάποιος για να φτιαχτεί αυτό το κάτι. Οπότε στην τελική μην χρησιμοποιείς τίποτα. Αν μπορείς, όχι μόνο να είσαι vegan, απλά και μόνο επειδή είναι της μόδας. Κάθε vegan που είναι στο ίντερνετ και πληκτρολογεί για το πόσο δεν νοιαζόμαστε για τον πλανήτη, για τα ζωάκια κλπ. Εφόσον έχει υπολογιστή και ίντερνετ σπίτι του, ήδη έχει επιβαρύνει χωρίς να είναι απαραίτητο για την επιβίωσή του το περιβάλλον για να φτιαχτεί ο υπολογιστής αυτός, για να γίνει η κατάσταση του ίντερνετ κλπ. Και στην τελική ρε φίλε, ο μέσος άνθρωπος αντικειμενικά δεν νοιάζεται για το ότι στην Αφρική πεινάνε παιδάκια και θα νοιαστεί που πεθαίνουν πουλερικά. Όχι. Αυτό είναι το ρεσινάκι που θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τώρα να προσέχετε να γαμάτε πάντα με καπότα και συνεχίστε να τρώτε κρέας, αλλά με μέτρο. Γιατί ουσιαστικά στερεύει τις ενεργειακές πηγές του πλανήτη. Γεια σας και να γαμάτε πάντα με καπότα και να προστατεύεστε από το κρύο τώρα που μπαίνει χειμώνας. Μπούγια.